Πύρινη κόλαση από φωτιά σε σούπερ μάρκετ στην παραλιακή λεωφόρο του Ρεθύμνου. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία με ισχυρές δυνάμεις να σπέβδουν άμεσα στο σημείο. Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, καθώς οι πυρήνες φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω των έφλεκτων συσκευασιών και υλικών, ενώ υπήρχε ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στους ορόφους της πολυκατοικίας πάνω από το κατάστημα. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Περάματος, την πυροσβεστική υπηρεσία Βρυσών και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σπηλίου με 5 οχήματα και 14 πυροσβέστες. Παρά την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, το σούπερ μάρκετ έγινε στάχτη. Ωστόσο, αποφεύχθηκε ο κίνδυνος οι φλόγες να φτάσουν σε διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Ζημιές υπήρξαν και σε σταθμευμένα οχήματα, καθώς και σε τραπεζοκαθίσματα, σε παρακείμενο εστιατόριο καφέ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής και διενεργείται προανάκριση από τον ακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου, το οποίο συλλέγει πληροφορίες και οπτικό υλικό από κάμερες.